Τεγμαράξ.gr, άριμο ο Δημήτρης Αμπράς και έχω στα χέρια μου το Huawei P30 Lite Νέα συσκευή στη μεσαία κατηγορία με πολύ δυνατά χαρακτηριστικά και πολύ ενδιαφέρουσα κάμερα σύμφωνα με την εταιρεία πάντα οπότε νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε να τσεκάρουμε τι μπορεί να κάνει η συσκευή αν αξίζει τα χρήματα που περίπου ζητάει η εταιρεία γιατί ακόμα δεν έχουμε επίσημη τιμή τι, τις επόμενες μέρες συγκληροφορικά τη μάθουμε τότε γύρω στα 369 με 400 ευρώ το υπολογίζουμε οπότε πάμε να το δούμε. Εδώ είναι λοιπόν η συσκευή Huawei P30 Lite, έρχεται στα καταστήματα στα 379 ευρώ, μαζί με δώρο. Το ρολογάκι, το band αυτό τέλο πάντων, είναι το Huawei Band 3 Pro. Ε, τιμούλα 79 ευρώ για αυτό, πολύ value for money η πρόσφορα. Να δούμε όμως τη συσκευή τι αξίζει, να τη δούμε έτσι λίγο περιμετρικά, να πούμε τα χαρακτηριστικά του ως συνήθως. Ξεκινάμε από το γεγονός ότι έχει έτσι πολύ στιβαρή κατάσκευη. Αλουμίνιο γύρω γύρω και γυαλί. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Ε, μπροστά πίσω γυαλί δεν μας έχει πει εταιρεία τι γυαλί είναι αλλά σίγουρα είναι scratch proof και το λέω σίγουρα γιατί το έβαλα στην τσέπη με κερματάκι κλειδιά και δεν έπαθε τίποτα ε, είναι 6,15 inches η οθόνη μπροστά, ανάλυσης 1080x 2312 pixels. αυτό παράγει πυκνότητα σε πίξελ σαν 315 ppi που είναι εξαιρετικά έχουμε αρκετά μειωμένα bezels. Ε, πολύ πιο μειωμένα σε σχέση με το P20 Lite Συγκεκριμένα αναλογία πρόσωψη οθόνη είναι στα 84,2% Που είναι πάρα πάρα πολύ καλά Τεχνολογία οθόνη IPS LCD Που σημαίνει ότι έχουμε καλές γωνίες θέασης ε, Και στο πάνω μέρος έχουμε την καμερούλα Η οποία είναι 24MP με φακό διαφράματος f-stop 2 Πάμε δίπλα Power Button Volume Rocker για την αυξομοίωση έντασης του ήχου. Δεν έχουμε κάτι άλλο από εδώ. Στο πάνω μέρος έχουμε τη θύρα για τις ε, SIM. Αν θυσιάσουμε τη μία SIM μπορούμε να βάλουμε και SD μέχρι 512GB. Δεύτερο μικροφωνάκι για Noise Cancellation. Από εδώ είναι καθαρή η πλευρά. Και στο κάτω μέρος έχουμε... USB Type-C για τη φόρτιση, τζάκι ακουστικά που πάντα το χαιρόμαστε λίγο παραπάνω, μικροφωνάκι και το ηχείο. Πάμε τώρα στα καλά. Στο πίσω μέρος έχουμε ε, σαρωτή δακτυλικών υποτυπωμάτων, ο οποίο είναι και αρκετά γρήγορος. Να το δούμε λίγο. Τώρα, εδώ το, πέτυχα, εδώ το είναι πολύ γρήγορος ε, και τριπλή κάμερα στο πίσω μέρος, οι δύο από τις τρεις τραβάνε όμως τη φωτογραφία, έτσι έχουμε 48 MP σε φακό, με ευστόπ 1.8 ε, είναι για την βασική κάμερα, 8 MP υπερευρυγόνιο, ε, που είναι 0,6 από τον ευρυγόνιο σε εικόνα και κάτω 2 MP με φακό f-stop 2,4 που στην ουσία χρησιμοποιείται για τον αντιπολισμό του βάθους πεδίου ώστε να έχουμε τον bokeh εφέ στις φωτογραφίες μας. LED flash από κάτω και γενικά έχω μια πολύ πολύ όμορφη συσκευή την έχουμε έτσι στο λευκό συγκεκριμένα η εταιρεία το λέει Pearl White, ε, είναι έτσι πιο περλέ θα έλεγα, ε, είναι πολύ όμορφη, πολύ ποιοτική κατασκευή, ε, πολλές φορές το είχα στην τσέπη με το... Να το βρω... εδώ πέρα, από τα έχω τα κινητά, εδώ πέρα δύσκολα να το βρω. Anyway, με το P30 και αν δεν έπιανα τον ε, σαρωτή στο πίσω μέρος, όταν το είχα στι τσέπε του μπουφάν τέλο πάντων. Δυσκολευόμουν να καταλάβω ποιο είναι ποιο. Είναι πολύ ποιοτική η κατάσκευή του. Ε, και νομίζω θα καλύψει την πλειοψηφία του αγοράστικου κοινού. Λοιπόν, ε, να δούμε το εσωτερικο Κύριε, Κήρινε 7-10 στο εσωτερικό με 8 είναι, οι 4 πυρηνες είναι Cortex A73 στα 2,2 GHz, οι άλλοι 4 είναι Cortex A53 στα 1,7 GHz, έτσι πιο, χαλαρέ χαλαρές διεργασίες, μια Mali G51 τετραπυρνη για τα γραφικά και από αποθηκευτικό χώρο έχουμε 128 GB με 4 GB RAM που είναι υπεραρκετά για την κατηγορία της ε, συσκευής. Η μπαταρία 3340 mAh που με τα θαυματάκια που κάνει η Huawei συνήθως στην μπαταρία είναι ok. Θα τη δούμε και στη συνέχεια βέβαια. Ωραία. Ε, έχουμε Android 9 Pie με το Emotion UI 9 για γραφικό περιβάλλον. Εγώ πάντα το βάζω να έχει Updrawer για να είναι πιο κοντά στο stock Android. Είναι πάρα πολύ γρήγορο με αυτό το hardware άλλωστε δεν έχει δικαιολογία να ε, κολλήσει βέβαια ε, τώρα δεν ξέρω τι άνοιξα κάποιο τεχνίδι φαντάζομαι ναι έξω το έχω βάλει με gestures να λειτουργείτε <coughs> λοιπόν ε, δεν έχουμε κάτι το εξαιρετικό ε, για την οθόνη έχουμε έτσι μπόλικο πραγματάκι μπορούμε να κρύψουμε και το notch άμα δεν μας αρέσει αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ενοχλητικό σε σχήμα σταγόνα στο πάνω μέρος της συσκευής. Λοιπόν, από εδώ επιλέγουμε το χρωματισμό της οθόνης και πιο θερμό και πιο ψυχρό και το πάμε και εμείς όπου γουστάρουμε. Είναι καλή φάση αυτό, πάντα είναι καλή φάση. <κοί> <κοί> Συγγνώμη. Λοιπόν, και πάμε να δούμε την οθόνη. Ε, πάμε στα βίντεο. Πορτώνει η εφαρμογούλα του βίντεο. Review files. 4K βίντεο. Στα 60fps. Επειδή η οθόνη έχει αναλογία ε, 19,5 προς 9, θα χρειαστεί να κάνουμε ένα stretch εδώ για να τη δούμε σε όλο τη το μεγαλείο. Ωραία. Εδώ. Πάρα 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 πολύ ωραία. Και οι γωνίες θεάσεις είναι αρκετά καλές. Δεν έχουμε ιδιαίτερη παραμόρφωση. Ειδικά σε σκηνικά με πιο υψηλή φωτεινότητα. Γιατί γενικότερα έχουμε μια μείωση στην φωτεινότητα όταν το τουλάχιστον αυτό βλέπω στην κάμερα. Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο έντονο. Ε, αλλά οι γωνίες σε αυτό που βλέπω εγώ στην πραγματικότητα από την συσκευή είναι πάρα πάρα πολύ καλές αν έχετε αφιβολία μπορείτε να πάτε σε ένα κατάστημα να το δείτε από κοντά ε, βγαίνει στα καταστήματα τις επόμενες ημέρες γενικά πολύ ωραία χρώματα, ρεαλιστικά, κορεσμένα όσο πρέπει ε, έχει, είναι αρκετά ζωντανό παρόλα αυτά. Τα 415 ppi που είναι η πυκνότητα της οθόνης σε pixels, ε, το ppi είναι pixel ανά ίντσα, ε, είναι πάρα πολλά, δεν πες να δείτε pixel με γυμνό μάτι από την οθόνη αυτή. Θα σας καλύψει απόλυτα. Σταμάτησε. Να, εδώ είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή οθόνη και το μεγεθός της θα βοηθήσει για αναπαραγωγή περιεχομένου στο να χαρείτε το multimedia κομμάτι της συσκευής και το gaming φυσικά πάμε να δούμε τον ήχο Angel of Mercy κλασικά να δώσω ένταση έχουμε καλή ένταση Αρκετά καθαρό ήχο, ωραία μπάσα, Να το φέρω και λίγο στο μικρόφωνο. Να δούμε και τις ψηλές. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Ο ήχο είναι μονοφωνικό, μεν, αλλά αρκετά δυνατό ε, από την άλλη μεριά. Έχει αρκετά ωραία μπασάκια, δυνατά. Οι ψηλέ είναι καθαρέ και οι μεσαίε του είναι αρκετά οκ. Okay. Ε, και αν θέλουμε και κάτι παραπάνω από θέμα ήχου. <σλίγλυκ> <Ωπά. σλίγλυκ> ναι. Τζάκι ακουστικά μεγάλο πράγμα μεγάλο πράγμα το να έχουμε τζάκι ακουστικά στη συσκευή. Δεν χρειαζόμαστε adapters και μπορούμε να βάλουμε ένα ζευγάρι καλά ακουστικά και να απογειώσουμε την εμπειρία του ήχου. Ε, το, το DAC που έχει μέσα, DAC, είναι αρκετά, δεν μας έχει πιο είναι η εταιρεία, αλλά λίγο που το δοκίμασα για κάποιες ώρες που άκουγα μουσική, δεν είχα κανένα πρόβλημα, ήταν πάρα πάρα πολύ ικανοποιητικό. Ε, και πάμε στο κομμάτι της κάμερας. Λοιπόν, εδώ είναι η εφαρμογή της κάμερας. Να το σκουρίνω πίσω για να φαίνονται όλα καλύτερα. Έχουμε AI. Εδώ μας αφήνει να πάμε μέχρι 12 MP με το AI άνοιχτο. Αλλά άμα το κλείσουμε, μπορούμε να ανέβουμε στα 48. Ε, με το AI ανοιχτό όμως, ή άμα το πάμε εμείς στα 12, παίρνει την 48 megapixel σε τη φωτογραφία, κάνει pixel binding και μας δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε θα σας πρότεινα αν το πάρετε να το ρίξετε στα 12 megapixel και γιατί όχι να βάλετε και το, την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε και το high, ε, high vision. Ναι. Αναγνωρίζει πραγματάκια για να ψωνίσουμε, κάνει μεταφράσεις on the fly σε πράγματα που ε, θέλουμε να μεταφράσουμε, το αλλάζει πάνω στην, ε, στην οθόνη απευθείας, έχει QR code scanner και αναγνώριση αντικειμένων. Για παράδειγμα, να φέρω το lens filter, να δούμε αν θα τα αναγνωρίσει. Headphones. Mm. Ναι, ε, δεν του άρεσε πολύ. Πάμε άλλη μία. Ναι, το αναγνωρίζει σαν ακουστικά για κάποιο λόγο. Anyway, είναι και λίγο περίεργο το σχήμα. Θυμίζει πλάινο ακουστικό. Anyway, λοιπόν. Ε, όχι. Πίσω. Έχουμε λειτουργεί, όχι βασικά, AR Lens. Τώρα, α, α techmaniacs.gr, ναι εντάξει, ακολουθεί το πρόσωπό μου, έχει γυρίσει την εμπρόστια κάμερα. Α, ο, η, α, α, να, βλέπει το μάτι μου είναι πίσω από το τρίποδο και το δείχνει κλειστό, πλάκα έχει. Anyway, ε, ψηλώ... Παιδικά αυτά και πιο πολύ στην, στο αγοραστικό κοινό που απευθύνεται η συσκευή. Δεν μου αρέσει σε ναυαρχίδε να βλέπω ότι τι εταιρείε ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Το προτιμώ σε αυτέ τι συσκευέ που το κοινό τη είναι αυτό που θα το χρησιμοποιήσει όντω. Έχουμε Night Mode, φυσικά δεν είναι τόσο δυνατό όσο στο P30 Pro και στο P30 το κανονικό, αλλά πάντα ευπρόσδεκτο να υπάρχει. Λειτουργία πορτρέτου, χρησιμοποιεί τον αισθητήρα των 2MP κάτω για τον υπολογισμό του βάθους πεδίου για να μας κάνει τον μποκέ εφέ. Βίντεο, φωτογραφία και στα περισσότερα έχουμε χειροκίνητη λειτουργία. Slow motion, πανωράμα, το διάφραγμα για να θολώσουμε όσο θέλουμε και πόσο έντονο θέλουμε να το θόλωμα. Light painting το έχουμε διάμετρητες φορές. HDR που μεταξύ μας θα ήθελα να είναι έξω να το ενεργοποιώ κατευθείαν με ένα πάτημα χωρί να πρέπει να πάω στα περισσότερα και μετά να πατήσω HDR. Time lapse filter. Ναι. Ε, φιλτράκια. 3D πανοραμική. Stickers. Documents για να σκανάρουμε έγγραφα και να κατεβάσουμε και άλλα πραγματάκια. Νομίζω έχει φαγητό και κάτι άλλα τέτοια. Ε, στο κομμάτι του. Α, ε, η... Αν το βάλουμε στα 12 MP, μας δίνει και το 2 επί lossless zoom. Στην ουσία δεν χαλάει η ποιότητα τη φωτογραφία, ειδικά αν είμαστε σε καλό βοτισμό Δεν έχουμε 2 επί οπτικό, αλλά τη δουλειά του την κάνει. Γι' αυτό να προτιμάτε γενικότερα τα 12 MP στην συσκευή για τις φωτογραφίες σα. Και τον υπερευρυγόνιο ο οποίο είναι στα 13 χιλιοστά, είναι μια χαρά. Ε, να δούμε λιγάκι απορριθμίσεις τι άλλο έχουμε, το grid, GPS tag κτλ, audio control να το ελέγχουμε με την φωνή, αν πούμε cheese για παράδειγμα παίρνει φω ε, φωτογραφία και να πρέπει να το πούμε δυνατά για να το πάρει, ε, αναγνωρίζει χαμόγελο και τραβάει φωτογραφία μόλις χαμογελάσουν όλοι, ε, ε, ακολουθεί αντικείμενα για να τα κρατάει εστιασμένα, μια χαρά Οπα. Να δούμε τι έχουμε τραβήξει. Εδώ είναι βίντεο 1080x30fps. Εκεί έχουμε μια βασική ψηφιακή σταθεροποίηση που τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι αρκετά σταθερό το βίντεο. Και σε μάκρο είναι OK. Και η εστίαση είναι OK και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν είμαστε στα 30fps και το ψηφιακό zoom και τον υπερευρυγόνιο ε, να δούμε εδώ είναι δοκιμές Έλα. Λοιπόν. γενικά έχουμε μια αρκετά ικανή κάμερα και η selfie στα 24MP είναι πολύ δυνατή, έχουμε βλέπετε εδώ πέρα πολύ λεπτομέρεια στο πρόσωπο, παρότι είναι δυνατό το contrast και σε μάκρο είμαστε αρκετά ok. Εδώ σε χαμηλό φωτισμό, τα πηγαίνει αρκετά ok. Εντάξει, μια λάμπα στην τουαλέτα είναι ενό καταστήματο. Μου άρεσε βασικά ο γι' αυτό τον έβγαλα. Εδώ με καλό φωτισμό τα πηγαίνει πάρα, πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολλή λεπτομέρεια. Υπερευρυγόνιο, ευρυγόνιο, όχι, ευρυγόνιο 2 επί. Εδώ είναι νύχτα αλλά φωτεινότητα είναι πραγματικά σκοτάδι και το κτίριο που είμαι κρύβει τη φωτεινότητα από τις λάμπες που τυχόν υπάρχουν τριγύρω ε, δεν τα έχει πάει άσχημα το φωτισμό που είχε ε, εδώ είναι extreme φωτισμός εδώ που είναι το κλασικό νυχτερινό έκτος έβδομος όροφος με τα φώτα κάτω στο ισόγειο του δρόμου τα κλασικά ε, έχουμε θόρυβο προφανώς δεν είμαστε p 30 Pro που είναι και στα τετραπλάσια χρήματα στα τριπλάσια αλλά έχουμε αρκετή λεπτομέρεια έχει φωτίσει πολύ ωραία σε night mode και το κτίριο και τον ουρανό πάνω με τα σύννεφα γενικά έχει κάνει πάρα, πάρα πολύ καλή δουλειά θα βρείτε όλα τα δείγματα στο αναλυτικό άρθρο φυσικά που συνοδεύει το review στα 60 fps όμως 50. βίντεο δεν έχουμε σταθεροποίηση και πηγαίνουμε λίγο ίσα βάρκα, ίσα γυαλός. Έχουμε πιο fluid κίνηση, αλλά δεν έχουμε σταθεροποίηση. Οπότε, αν θέλετε να μείνετε ακίνητοι εσείς ή έχετε κάτι με τη συσκευή στο τρίποδο, για παράδειγμα, ναι, οκ, okay, 60 fps, αλλιώς χεράτο το και περπάτημα, σίγουρα στα 30 fps. Ε, εμπρόστια κάμερα. Και εδώ πολύ καλά αποτελέσματα. 1080p βίντεο. Έχουμε πολύ λεπτομέρεια. Το πρόσωπό μου το κρατάει πάντα καλά φωτισμένο και ασκεί λίγο το φόντο. Άλλωστε το φόντο δεν είναι το κεντρικό μα ε, θέμα. Selfies, αναγνώριση από την εμπρόστια. Εδώ μου το έχει χάσει λιγάκι, αλλά δεν είναι σε όλε τι φωτογραφίε, είναι σε ελάχιστε. Ωραία χρώματα γενικότερα, ρεαλιστικά, πολύ ωραία κορεσμένα, ζωντανά χρώματα αρκετά καλή ποιότητα στις φωτογραφίες μας. Τα πηγαίνει αρκετά καλά. Αξιοπρεπέστατη ως πολύ καλή κάμερα για, τις, ε, για τα χρήματα που ζητάει για την κατηγορία της συσκευής. Εδώ πολύ ωραία κορεσμένα χρωματάκια στα σπέτρες. Έχει φωτίσει ωραία τον ουρανό. Εδώ είναι το 2 επί όχι, 6 επί ψηφιακό φτάνει σύνολο. Προφανώς εντάξει δηλαδή, υπάρχουν παραμορφώσεις. Γενικά έχουμε μια αρκετά ικανή κάμερα για την κατηγορία, στα κόκκινα όσοι συνήθω λιγάκι μας το χαλάνε, όλες οι κάμερες των κινητών, αλλά είναι μια κάμερα η οποία είναι αξιοπρεπέστατη και αρκετά ε, ικανή. Θα βρείτε το δείγματα στο αναλυτικό άρθρο για να τον γνωρίσετε έτσι καλύτερα. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε το κομμάτι των επιδόσεων. Ας τρέξουμε ένα PUBG αν μας κάνει τη χάρη και δεν του έρθει να κατεβάσει κανένα update αυτή τη στιγμή <coughs> το smartband έρχεται σύντομα σε επόμενο βίντεο λογικά με μία μέρα έτσι διαφορά για να το προβάλλει καλύτερα και το youtube να το δείτε εσείς μην πέσουν όλα μαζί και δεν δείτε το ένα ή το άλλο Φόρτωσε αρκετά γρήγορα Mm -hmm, μια χαρά Τον μεταξύ δεν έχω παίξει Δεν ξέρω πως πήρα level Δηλαδή μπαίνω δοκιμάζω γραφικά και βγαίνω Δεν έχω κάνει kill Τώρα πως πήγα ξαφνικά Πήρα level Anyway Πάμε να δούμε πως θα τα πάει Έτσι στην αρχή μόνο λίγο και παιχνίδι, φορτώνει αρκετά γρήγορα. Αρκετά γρήγορα. Να του δώσω λίγο χρόνο να φορτώσει τον περιβάλλον έτσι γύρω γύρω. Δεν έχουμε frame drops, πάντα θετικό αυτό. Να δούμε και λίγο τις ε, ρυθμίσεις. Ε, λοιπόν είναι Α, δεν μου λέει τώρα εδώ που είναι, αν είναι στο Medium και, α, Graphics. Λοιπόν, είναι Balance στο Medium. Να δούμε και στο High. Ναι, στο High δεν είναι, όχι, δεν έχει θέμα. Τώρα που φόρτωσε, δεν έχει καθόλου θέμα. Παίζει και στο High εξαιρετικά. Πριν μπούμε στο παιχνίδι, δρόμο. Ε, δεν έχουμε frame drops, ε, είναι πολύ δυνατή η συσκευή. Ε, πραγματικά μπορεί να τρέξει κυριολεκτά τα πάντα. Ίσως όχι Fortnite, και αυτό λόγω εταιρεία που δεν το αφήνει. Ε, Πιθανόν να μπορούσε να τρέξει σε πιο χαμηλά γραφίκα. Αλλά αν μπορεί να παίξει PUBG, μπορεί να παίξει τα πάντα. Και αυτό μας το ψήλο και τα benchmarks. <κοί> Πάμε να τα δούμε. 633 στο PC Mark, 3.460 στο Geekbench στο Compute Test, 5.482 στο Multicore Score του PC Mark, 1.549 στο Single, 18.081 στο iStorm Unlimited, Maxed Out στο Extreme, προφανώς, Slingshot 1.400 και ε, Slingshot Extreme 965 στο OpenGL Test και στο Vulcan 1347. 133.890 στο Antutu και εδώ είναι το τεστ της μπαταρίας. 12 ώρες και 32 λεπτά στο τεστ του PCMark, η συσκευή βγάζει σχετικά άνετα την μέρα, με μέτρια προς βαριά χρήση, φορτίζει και αρκετά γρήγορα, αλλά γενικότερα δεν θα έχετε πρόβλημα με την αυτονομία, θα σας βγάζει τη μέρα έτσι στο χαλαρό. Και ίσως και παραπάνω με πολύ μέτρια χρήση, δηλαδή να μπει να δεις πέντε email μια σελίδα ε, άντε για καμιά ειδοποίηση από social media, δηλαδή δεν είσαι από όλη την ώρα πάνω από το κινητό, θα βγάλει μέχρι και σχεδόν δύο μέρες. Και δοκιμάζοντας και το throttling για να δούμε τον επεξεργαστή, μας έδωσε 157.000 uh, giga instructions per second, τα GIPS είναι αυτό, ε, μετά από... πόση ώρα έτρεχε... Ε, ναι, μετά από δύο λεπτά περίπου ζεστάθηκε λιγάκι, οπότε έκανε ένα throttling ρίχνοντας την επίδοση στο 83%, το οποίο είναι ανώτερο και από συσκευές σε φάση S10 που θροτλάνε στο 73% και μάλιστα πλησιάσανε πολύ, κάναν τόσο throttling που έπεσε πολύ κοντά στο average του, ε, του P30 Lite είναι πάρα, πάρα πολύ καλέ επιδόσεις, Το throttling για μια συσκευή μεσά κατηγορία όπω αυτή είναι μια χαρά το 83%. Είναι και αναμενόμενο. Μάλιστα, μόνο μία συσκευή έχω δει που δεν έκανε καθόλου throttling. Μετά από 15-20 λεπτά που άφησα το τεστ, είναι το P30 Lite. Όλε οι υπόλοιπε, 73, 71, 69 ρίχναν τι επιδόσει, 79. Α, εδώ έχουμε 83. Είμαστε OK. Λοιπόν, αυτά από τη συσκευή, να τη δούμε έτσι λίγο ακόμα μια γύρα και πάμε να κάνουμε το κλείσιμο. Είδαμε λοιπόν το Huawei P30 Lite και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συσκευή. Ωραία ποιότητα κατασκευή, αρκετά καλή οθόνη, μεγάλη χορταστική, μεγάλη ανάλυση, ωραία ποιότητα. Έχουμε καλό ήχο. Έχουμε μια κάμερα που έχει πολλέ λειτουργίε για να παίξετε και καλή ποιότητα σε καλό φωτισμό και ένα night mode που δεν τραβάει σε πλήρε σκοτάδι όπω τα μεγάλα αδερφά κατά τη συσκευή, αλλά σε normal συνθήκε χαμηλέ θα κάνει θαυματάκια. Ε, από επιδόσει είμαστε πάρα, πάρα πολύ καλά. Παίζει τα πάντα, τρέχει τα πάντα χωρί πρόβλημα. Έχουμε μπόλικη μνήμη ράμα, έχουμε αποθηκευτικό χώρο μπόλικο. Πηγαίνει η ρολόι η συσκευή και μια πολύ αξιοπρεπή μπαταρία η οποία θα σα βγάλει τη μέρα. Άξιζε τα λεφτά του. Ναι, πιθανόν τα αξίζει. Άμα δεν θέλετε να και θέλετε να κάνετε τα πάντα γρήγορα και καλά, είναι μια χαρά. Αυτά λοιπόν από εμά. Αν σα άρεσε το βίντεο, όλοι ξανά θα μπουν. να έχουν κάνει Ιταλία για τα, λιγιά, τα σομίδε, να είναι στην περιγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι για να παίρνετε τι ειδοποιήσει μα. Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Και μέχρι το μονο review, λέμε.